Καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Είναι Τρίτη. Είναι 5:55. 6 βασικά θα έχει πάει. Γιατί αν δεν λουστείς, δεν ξέρω το πρωί πότε θα λουστείς. Όχι, απλά ήθελα να είμαι φρέσκα δούρα. Προσπαθώ εδώ να ξεπριστώ όσο γίνεται. Και σε 2,5 ώρες πετάω για Αθήνα. Πάω στην Πινελόπη και μετά παίρνουμε το πλοίο και πάμε Ίδρα. Πάμε Ίδρα γιατί θέλουμε να κάνουμε την καλοκαιρινή μας καμπάνια για το φως εκεί σήμερα. Οπότε, ναι. Δεν θα σας κρύψω βέβαια ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ να φύγω για αυτό το ταξίδι, λόγω της υγείας μου. Πραγματικά είναι πολύ πάνω από τις δυνάμεις μου, αλλά ξέρω ότι θα τα καταφέρω και ξέρω ότι θα γυρίσω καλύτερα ενδεχομένως. Και ξέρω ότι θα έχω και τα κορίτσια, θα είναι και η Ιωάννα μαζί μας. Θα έχω και τα κορίτσια και θα με βοηθήσουν απίστευτα πολύ, το ξέρω. Απλά είναι το τσικ που χρειάζεται τώρα στην αρχή για να περάσει έτσι το πρώτο, την πρώτη τρικυμία που νιώθεις. Λοιπόν, follow στο Instagram, follow στο YouTube, subscribe δηλαδή. Για να δεις το ταξίδι στην Ίδρα. Θα προσπαθήσω να πάρω ό,τι μπορώ, γιατί θα έχουμε και δουλειά, όχι τίποτα άλλο. Θα έχουμε γυρίσματα, θα έχουμε και τα δικά μας τα προσωπικά, τις προσωπικές μας δουλειές. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να κάνω βαλίτσα. Έχω κλείσει βαλίτσα βέβαια, γιατί δεν θα γινόταν αλλιώς. Κάθε μέρα έχει να κουβαλήσει ένα σωρό πράγματα. Και ελπίζω να κλείσει αυτό το πράγμα που βλέπω. Μην το βλέπεις τώρα έτσι. Είναι. Έχει όγκο. Έχω κρεμάσει και το καπέλο μου εκεί. Το είδες. Ναι. Ετοιμάζομαι και τα λέμε μετά. Λοιπόν, τρέχω να μην αργήσω. Γιατί η κάμερα πάλι δεν είναι φορτισμένη. Έχω βάλει λινό μπέζι σορτσάκι, απλό τοπάκι, καμίσα από πάνω για το πλοίο. Και θα βάλω και τις ροζ μου παντόφλες. Και φεύγω γιατί έχω αργήσει νομίζω. Φτάσαμε στο λιμάνι. Καλημέρα. Καλώς ήρθες. Έφτασα το πρωί στην Αθήνα. Πήγα κατευθείαν στην Πινελόπη γιατί είχαμε έτσι ένα ωραίο διωράκι περίπου. Ένα καφέ, ένα πρωινάκι. Να τώρα πούμε όσα χάσαμε. Ναι, περιμένουμε την Ιωάννα. Τους είπα ότι η Ιωάννα στο είπα. Η Ιωάννα είναι η κοπέλα που μας κάνει το TikTok. Θα είναι και πάρα πολύ καλό παιδί και αισιόδοξο. Οπότε πιο πολύ και ψυχούλα χρειαζόμαστε. Ναι, ναι, αυτό. Και σήμερα πάμε να κάνουμε μια αναγνωριστική στην Ίδρα, να φάμε καλά, να δούμε το δωματιάκι μας, να γνωριστούμε τον κόσμο. Χαλαρά σήμερα. Ναι, και αύριο έρχεται η βιντεογράφος μας να κάνουμε τα πάντα. Θα προσπαθήσουμε, δεν το υπόσχομαι, να βγάλουμε ό,τι μπορούμε. Θα είναι, ελπίζω, μικρό vlog αυτό. Ναι. Γιατί θέλουμε πέρα από δουλειά και να το απολαύσουμε, αλλά και επειδή είναι δουλειά θα είμαστε όλη μέρα στη σκέψη και στα πλάνα και σε όλο αυτό. Αλλά θέλαμε να σας δείξουμε λίγο Ίδρα. Οπότε κλείνω να κάνουμε και πλάνο Πινελόπη. Και θα τα πούμε από Ίδρα. Μπήκαμε στο πλοίο. Έλεγα μόλις τώρα στην Ιωάννα. Τους κάθε φορά που τη βλέπω είναι φορτωμένη σαν το γαϊδούρι. Δηλαδή σε μια τσάντα. Με αυτή, με μια τέτοια τσάντα που φορτώνει κάθε μέρα. Δεν είναι κατ' εξαίρεση. Ρε παιδί μου, και εμείς είμαστε φορτωμένες, αλλά δεν φαίνεται τόσο. Δεν φαίνεται. Ναι. Τα βασικά μου κάθε φορά είναι λάπτοπ, κάμερα με μικρόφωνο. Με χαλαρικά. Η ατζέντα μου. Αυτό πάλι τι είναι, αυτό που θέλω να είναι δίπλα σου και η ατζέντα. Η ατζέντα μου. Με τα καθημερινά. Ακόμα και εγώ που έχω δίπλα, αποφάσισα να βγάλω το τραπέζι και να μην το πάρω μαζί. Δεν μπορώ. Έχουμε ένα πλάνο, κυρία Κατερίνα. Κάτσε γιατί τώρα έχω μια ερώτηση. Ξεκινάμε home tour. Ποιος ακόμος μπορεί. Εδώ. Στρέψε γρήγορα στη μαμά και σου κύριε μαμάκια. Έχουμε τα φαγητά. Έχουμε μαμά. Α, δεν είναι καλά. Λοιπόν, μόλις φτάσαμε. Λίγο σας το έδειξα. Ελάχιστα. Είναι πολύ όμορφο, έχω με ένα αρνητικό. Ήδη να τραγουδάμε πορτοκάλο γλου και να μπαίνουμε σε mood Ίδρας. Αφού περάσαμε το πρώτο σοκ των 100 σκαλό
Πατίο. Ζοριστήκαμε. Όχι για μας. Δεν μας ζορίζει για μας. Μας ζορίζει το ότι έχουμε τα κεραμικά μαζί. Αυτό, τη βαλίτσα. Είναι το πρόβλημα ότι αύριο έχουμε τη φωτογράφηση που σημαίνει ότι θα έπρεπε να μετακινούμαστε πάνω κάτω. Εντάξει, βρέθηκε μια μέση λύση. Στη μέση. Στη μέση κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά αφήσαμε τη βαλίτσα κάπου στη μέση ένα δωμάτιο. Και θα δούμε τώρα τι χρειαζόμαστε για το πρωινό, τι χρειαζόμαστε για θάλασσα. Θα δούμε τώρα τη φάση. Επίσης, δεν κάνει να έχουν ασανσέρ στο νησί, μας είπανε. Ούτε αμάξια έχει. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι χρησιμοποιούν τα άλογα για μεταφορές και τέτοια, που είναι θλιβερό. Και τώρα θα πάμε να φάμε αρχικά, γιατί εγώ αρχίζω να είμαι πάρα πολύ γκρινιάρα, ούτως ή άλλως. Και πάμε στην Ψαροπούλα. Ναι. Και άλλο ένα μας είπαν, η ωραία Ίδρα. Θα είχε νόημα να σας έχουμε βάλει ένα poll, να μας πείτε πράγματα, αλλά το αφήσαμε λίγο μυστικό ακόμα που πάμε. Οπότε θα βάλουμε στο φως αργότερα πλάνα. Αν και νομίζω η Ψαροπούλα θα είναι τέλεια. Λογικά για να το πει κοπέλα, δεν είναι το Τώρα το πιάτο που διαλέξαμε, σαλάτα με καπνιστό σολομό. Δες λίγο όταν έχεις φίλες που ασχολούνται με τα σώσια, σας παρακαλώ. Είμαστε τι καλύτερο σου έχει συμβεί. Ναι. Και ύδερα, παιδιά, να πούμε εδώ, στο σημείο αυτό. Pick up your weapons and fight! Λοιπόν, Μελιτζάνα, ευχαριστούμε με αθότυρο και φέτο, νομίζω είναι αυτό. Τώρα βλέπετε, εμείς έχουμε πάρει λίγα κραβατάκια. Για να δοκιμάσουμε να βάλουμε στο χώρο, ρε παιδί μου. Τύπου. Μην το βαρέσει, βέβαια. Μπορούμε να σκάφουμε και μια μόνο. Το τελευταίο μας πιάτο, σολομό, το οποίο σίγουρα. Καταρχάς, πιστεύω, άντε το πολύ να εξαιρεθούν ένα-δύο πιάτα για αύριο και να προσθέσουμε άλλα δύο. Να προσθέσουμε σίγουρα, αλλά ο σολομό θα έρθει. Τώρα είμαστε σε μια κατάσταση έτσι που έχουμε ηρεμήσει, δεν υπάρχει φως εδώ πέρα. Έχω πιει κρασί αυτές. Λίγο, εντάξει, αλλά λίγο. Καθίσαμε και μας βγήκε όλη η κούραση. Πόσο αλλάζει με δεξί η εικόνα της κάμερας του κινητού μόλις πέσει από πίσω λευκό γαλάζιο. Τέλειο. Τέλειο. Και τώρα το πλάνο είναι να πάμε έτσι λίγο να θεωρητικά έχουμε και 2-3 βλίτσες, αλλά να αράξουμε, μπορεί να κάνουμε μπάνιο. Και μετά θα τις πάω για ποτό. Και θα βάλουμε τα φορέματά μας να το ζήσουμε λίγο, γιατί αύριο θα δουλέψουμε σκληρά με στον ήλιο. αυτά. Το φαγητό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σας το προτείνω. Λοιπόν, Ψαροπούλα. Ναι, Ψαροπούλα. Στην Ίδρα και είναι πάρα πολύ κοντά μας, οπότε μας βουλεύει σε όλα. Ετοιμαστήκαμε, βάλαμε κάτι απλό. Τρίτο, απέριτο. Σε 10 λεπτάκια. Καλά, η Ιωάννα έχει βάλει το φόρεμα για Ίδρα. Της λείπει μια γαλάζια πόρτα από πίσω. Και ετοιμαζόμαστε να πάμε στην Ίδρα, στη χώρα. Μια σκηνή τεράστια εδώ. Βάλω στη μαλλή. Και δεν θα πάρω κάμερα μαζί. Ό,τι βγάλω θα το βγάλω με κινητό. Αυτά. Τελείωσε η αναφορά για σήμερα. Λοιπόν, εδώ ένα με τζιν. Μυαλό σε κλασικά το καλύτερο πάλι. Εδώ ένα απλό τζιν τόνικ. Εγώ στα κλασικά τζιν τα Nike. Ένα ποτό να πάρουμε δύναμη. Καλημέρα. Μα δες λίγο, Ιωάννα. Ξέρεις πόσο χαρούμενη ήμουν το πρωί στις 6 που είδα αυτό. Yeah. Έχει άλλη ενέργεια, παιδί μου. Το είδα και εγώ, αλλά ξανακοιμήθηκα. Ναι. Μα αυτό αρκεί, να το δεις και να ξανακοιμηθείς. Λοιπόν, είναι 8 το πρωί, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, να πάμε στο πρωινό, να δούμε λίγο πώς είναι και τα φαγητά, τι πιάτα θα πάρουμε και τα πιάτα μας πρέπει να πάρουμε.
Και να οργανωθούμε για όλη την ημέρα. Φωτογράφος μας φτάνει σε 2 ώρες. Βιντεογράφος φυσικά. Αυτό. Μπορώ να πω ότι κοιμήθηκα. Πήγε καλά αυτό. Μόνο αυτό δεν πήγε καλά. Πονάω. Δεν πήγε αυτό. Αλλά εντάξει, προσπαθώ να μην με αγχώσω. Και να πω ότι εντάξει, μπορεί μέσα στη μέρα να περάσει οτιδήποτε. Δε, όσο δεν το σκέφτεσαι, ναι. Δεν το δίνεις και αξία. Αξία και ενέργεια. Θα σας πάρω το πρωινό ξανά μαζί. Θα σας δείξω λίγο το look. Το πρώτο. Πάμε. Βάση πλάνο. Θα σας βάλω από πάνω το πλάνο μας κάπου. Βάση πλάνο τώρα έχουμε πρωινό. Αυτό είναι. Ξέρω δηλαδή πώς φαίνεται. Είναι παλιό κορίτσι όμως. Εδώ τα άλλα κορίτσια ετοιμάζονται. Το δωματιάκι μας. Το πρωί ξύπνησε ο ήλιος. Τι ωραία που ήταν. Και... Πεινάτε. Ναι. Ναι, και εγώ λίγο μέτρια. Α, κοιτάω. Μάλλον. Ναι. Και δεν έχω πάει το λέγκο. Δεν εδώ ένα γιαούρτι πήρα. Day 2. Το πήγε για η Ιώνα. Εγώ άρχισε μέσα. Το γιαούρτι το πήρα εγώ εξ αρχή, δεν ξέρω. Okay. Μπορείς να, πάρεις, να πάρουμε άλλο ένα. Γιατί έχω φάει δύο. Το πήγα, αυγά σκράμπι και ζάμπα το μαλλί. Το μαλλί ζάμπα. Όλο ζάμπα. Όλο ζάμπα. Ναι, ναι. Άλλη μια μαλλί το πήραμε εδώ πέρα από σκράμπι. Λοιπόν, μόλις ήρθε και η Φανή. Η Φανή που ήταν πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δεν έτυχε να συνεργαστούμε μέχρι τώρα για, ναι, για κάτι ακόμα. Ναι. Μέχρι τώρα ήταν στις χαζές φωτογραφίσεις μας. Λοιπόν, έχει έρθει. Μπαίνουμε κανονικά σε mood φωτογράφησης. Τώρα ξεκινάει το στρατιωτικό. Έχει παράπονο, κορίτσια. Πιστεύω. Πώς παράπονο. Όλα τέλεια. Στο δεύτερο look, πιτζαμάκι τύπου χαλαρές στο δωμάτιο. Μιλώ που χάθηκε. Δεν έχω ιδέα, εγώ τώρα ήρθα. Hello, hello! Οπότε λοιπόν. Ήρθα από πρωινό. Έχουμε λιώσει. Πόσα νερά πήρε. Ιωάννα, ευχαριστούμε. Αχ, Θεέ μου, παιδιά, τι σκαλιά είναι αυτά. Λοιπόν, τώρα είμαστε στο third look. Third look. Τη έχω δώσει με την Κατερίνα. Είναι όλο Κατερίνα το look, τίποτα δεν είναι δικό μου. Λοιπόν, και είμαστε εδώ γιατί. Γιατί έχουμε βάλει τα μαγιουδάκια μας, συνεχίζουμε την καμπάνια μας, αλλά θέλουμε να σας δείξουμε αυτά τα ωραία πραγματάκια που βάλαμε στο λιμουδάκι. Είναι και ίδια! Ναι, το κάτω είναι ίδιο. Εγώ βάλα το πιο έντονο γιατί είναι ίδιο με το μαγιό, η Πινελόπη αυτό γιατί είναι ίδιο με το κάτω. Και έχουμε μείον 15% με το κωδικό Κατερίνα 15, λίγο ρος είναι, συν 10% στις ηλεκτρονικές πληρωμές, μέχρι τέλος του μήνα, για να κάνετε πάλι το χαμό σας, γιατί με αυτά τα πράγματα κάνετε όντως χαμό. Με αυτά τα πράγματα. Με αυτά. Και τώρα θέλω να σας δείξω πώς θα κάνω και με κολλιέ αλυσίδα μέσης. Ξέχασα να σου το πω, να ενθουσιαστείς. Θα κάνουμε και τέτοια. Θα κάνουμε και αυτό. Αχ, κάηκα πολύ νομίζω. Τώρα το κάνουμε και σας το δείχνουμε. Λοιπόν, δες τι εννοούσα. Έχω ενώσει 2 κολλιέ. Τώρα θα σου δείξω την Πινελόπη ακριβώς από κοντά τι έκανα. Έλα, Πινελόπη, εδώ στο φως. Τι έκανα, πήρα. Το ένα κολλιέ ήταν αυτό. Το λευκό. Ένωσα αυτή την ακρούλα ουσιαστικά μαζί με αυτό το κολλιέ. Και το φοράς από όποια όψη σου κάνει κέφι. Εγώ τώρα θα βάλω αυτή. Εγώ έβαλα 2 ίδια εδώ και το φοράς δες και πάνω από το παρέο. Εμένα μου αρέσει και πάνω από τζινάκι. Και πάνω από το παρέο, βέβαια. Ναι. Δες τι ωραίο. Και να ξέρετε ότι είναι αρκετά οικονομικά, τα έχει κάνει όλα ένα-ένα στο χέρι. Κάθε φορά εμένα μου κάνει ροζ, γιατί ξέρετε ότι με τα άλλα χρώματα έχω μαλώσει. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, νομίζω. Τέλειο. Δες πόσο ωραία, αντίτες. Εννοείται πως φέρνει βραδεράκι κάτω. Λοιπόν, οριακά έχουμε πάθει λίαση, αλλά
Ξεδαχτήκαμε, κάναμε ντουζάκι. Θα αλλάξουμε, προσπαθούμε να ξανετοιμαστούμε. Εγώ έχω μια ήπια μικρανία. Ξεκινάει, αλλά θα πάρω χάπι. Και θα πάμε τώρα στο επόμενο μας spot. Είμαστε τέλεια με το πρόγραμμά μας. Και πάμε τώρα να φάμε. Πεινάτε. Ναι. Πεινάτε. Έτσι και έτσι, θα έτρωγα. Δεν είμαστε όπως χθες που πεινούσαμε πολύ. Τώρα επειδή μας έχει δει ο ήλιος. Έχουμε ψιλοβουκώσει από αυτό νιώθω. Έχουμε σκάσει. Αλλά έχει πολύ ωραίο φαγητό, θα μας έρθει η όρεξη. Αυτό είναι το actual stand of our room. Αυτή τη στιγμή. Η Ιωάννα έχει παραδώσει πνεύμα. Έτσι ήμουν πριν 10 λεπτά. Άτυράκια! Τέλεια! Βγάλετε όλοι. Όλοι κάτσε να φέρουμε. Καλά η Μελιτζάνα Λου. Τι τίρα και πήρες την Ελλόπη, πέτα και... Τους είπα ό,τι έχουμε. Γιατί δεν ήξερα τι τίρα. Ω, παρακάλλη. Όλοι μαζί, όλα τα κινητά σκιά. Δείτε λίγο την ασφαίρα, ρε παιδιά. Με έχουν σκλαβώσει τα παιδιά. Μα είναι υπέροχη. Το τελευταίο μας πλάνο, έχουμε βάλει ίδια μαγιό. Πάμε μέσα στην πόλη. Εδώ τα κορίτσια μας περιμένουν κλασικά. Το δωμάτιο, η βόμβα ίδια. Και ελπίζουμε να τελειώσουμε τώρα. Περιμένουμε εδώ, κάνουμε το τελευταίο μας πλάνο και έχω βρει εδώ μια ναζιάρα, δεν μπορώ να σας εξηγήσω, δεν έχει φύγει, δες εδώ. Τέλος. Πιστεύω ότι φτάνει. Τέλος. 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 Για μένα είναι η αρχή τώρα. Σωστά. Περαγγείστε καλά. It's a wrap, κορίτσια. Θέλω πως είπατε μια ομαδική. It's a wrap. It's a wrap. Νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο για σήμερα. Θα μιλήσουν τα τελικά πλάνα γι' αυτό. Πιστεύω ότι πήγε πάρα πολύ ωραία. Αλλά είμαστε λίγο κομμάτια, λίγο λόγω της ζέστης και του ήλιου. Και τώρα εγώ είναι να μπω για μπάνιο, αλλά αλήθεια αρνούμε. Πολύ. Και αυτήν την κατάσταση. Εδώ, η μία εκεί, η άλλη στην άλλη άκρη. Αυτά. Τώρα είναι η στιγμή που ξυπνάει η Πινελόπη, οπότε έχουμε ξυπνήσει όλες. Πλάκα. Τώρα είναι η στιγμή που είμαστε έτσι λίγο πιο δραστηριές, γιατί κάτσαμε λίγο, χαλαρώσαμε. Κάναμε μια μάσκα. Πινελόπη εκεί. Αρχίσαμε έτσι να έχουμε μια λιγουρίτσα. Έτσι. Κάτι θα θέλαμε, αλλά είμαστε και τόσο βαρεμένοι ταυτόχρονα. Που τρώμε ένα σάντουιτς που περισσέψε από το πρωί. Δεν σας θυμίζει αυτό το σάντουιτς του Κιλικίου. Του ναι. Κτέλ. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς αυτό είναι όντως. Αυτή η μάσκα κάνει δουλειά, εγώ τσούζω. Εγώ όχι. Αλλά μάλλον έχεις όντως ανάγκη περισσότερο. Μπορεί. Ναι. Λοιπόν, κλείνω. Θα κοιμηθούμε κάποια στιγμή σε αυτή τη ζωή. Τώρα κάνουμε έτσι λίγο, ξέρεις, αυτή τη συζήτηση που δεν κάνεις ποτέ, γιατί όλο τρέχεις, όλο κάνεις, όλο ράνεις. Αυτή που νιώθεις ότι... Σχολική εκδρομή, αυτό. Δεν το κάνεις όμως, τυχαίνει. Δεν μπορείς να το επιδιώξεις αυτό κάθε μέρα. Κάνουμε αυτό, μετά θα κοιμηθούμε και αύριο θα κάνουμε κάτι δουλίτσες δικές μας πρώτα και μετά θα χαλαρώσουμε πίσω. Και θα πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο. Α, ναι, έχουμε ωραίο προγραμματάκι. Ναι, έχουμε πολύ ωραίο. Αύριο έχουμε τέλειο προγραμματάκι. Και μπορεί και να πάμε και λίγο θαλασσίτσα. Μπορεί να πάμε γιατί δεν. Ένα μπάνιο, μια ωρίτσα τύπου, γιατί είναι και μέσα στον ήλιο εδώ πέρα όλα. Ίσως για να δροσιστούμε αυτό και λίγο να μαυρίσουμε. Αξίζει να πάμε και να μαυρίσουμε το καραβάκι. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Γιατί την ηλιοφάνεια δεν την είδες πως είναι.
Σας καληνυχτώ. Όντως. Σηκώθηκαν και τα κοριτσούδια. Ήρθαμε για πρωινό τώρα. Το πρωί ξύπνησα πολύ έτσι. Πολύ, πώς λέγεται, πολύ πολύ δυναμικά. Ναι. Αλλά τώρα εσύ έτσι έχει πιάσει μια έντονη, μπορεί να είναι αλήθεια. Εδώ πάνω πάρα πολύ. Πάμε σε ένα φαρμακείο τώρα. Ναι. Σήμερα θα πάρουμε λίγο πιο χαλαρά. Κάνουμε έτσι λίγο δικές μας συνεργασίες. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε βασικά εμείς. Μπορεί να πάμε σε μια θαλασσίτσα. Ναι, ήταν ωραίο να πάμε. Ναι. Και σε λίγο θα σα δείξω το πρωί. Δείτε λίγο πόσο aesthetic and pleasing είναι η βαφή τη Ιωάννα. Αχ, έλεγα, τι φάω τώρα. Εδώ εμείς με το σαλάτι και περιμένουμε και ομελέτες. Μόνο πιατάκια. Πήραμε ομελέτες. Σας φέρω να έχεις, έχει μέλια πάνω. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ρε, σήμερα φαίνεται πολύ καλή ομελέτα. Σήμερα τι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με την συνάδελφο για θάλασσα, Ιωάννα, που στο μας ομελέτησε. Γιατί εννοείται ότι είμαστε τις τυχερές κοπέλες με το που φάσαμε ύδρα. Έχουμε και τα γενικολογικά μας. Οπότε πάμε να βρούμε μια παραλία από την Λυκός. Υδρονέτα. Α, Υδρονέτα, σε αυτήν θα πάμε. Την είδαμε και χθες, είναι γνωστή. Να δούμε να κάνουμε έτσι ένα μπανάκι, να τα προσιστούμε. Και να βλέπουμε. Ξάπλωνα, αυτή κοιμόταν, ετοιμάστηκε. Στο μεταξύ! Στείλαμε την Ιωάννα να φέρει κάτι πρόχειρο. Δεν στείλαμε καν, παιδιά. Είπε απλά τη λέξη πίναγα, θα τσίμπαγα κάτι. Θα φάμε 7.30 και γι' αυτό. Θα φάμε σε 2.30 ώρες και από είναι, τώρα. Είναι αυτή τη στιγμή 5 και 25 και πεινάμε από 4.30 τύπου. Ναι. Και δείτε τώρα τι έχει φέρει εδώ πέρα. Τα mood swings μας, αυτό το διάστημα αυτές τις 3 μέρες, είναι κρέα. Να πούμε και συγκεκριμένα ότι της είπαμε κανένα ίσως mini Barbie Bell να φέρει αυτό, μέχρι ναι. Το οποίο βασικά το ψάξα και δεν υπήρχαν στα ψυγεία. Λογικό. Με αυτή τη ρότσα, τους λέω σίγουρα τα πατατάκια. Δεν ναι, έχουν ναι. Τίποτα. Τίποτα. Αυτό το χούμ σου πήρε είναι φανταστικό. Αλλά έχουν πατατάκια χούμ chips. Ναι. Δεν πετάξαμε τις πίκλες. Κουλούρια ολικής. Είναι τσανός, πολύ ωραία εταιρεία αυτή. Είχε και με καρότα, αλλά δεν ήξερα αν θέλετε, ήταν λευκά, οπότε δεν ήξερα τι νεύρι. Και λέω, ας το πάρω. Oh my god! Πόσο πολύ είχε μαθήνει στο πρόβλημα. Λοιπόν, χούμους με γεύση λίμου. Τέλεια, το έχω φάει. Αυτό ήταν σοβαρή προσθήκη τώρα. Για ούτε πατζάρι. Δεν πας καλά, παιδί μου. Πότε δεν τα φάμε καλά όλα. Το βράδυ πάρτι. Το βράδυ θα ξαναφάμε, ναι. Στο πλοίο θα σας βάλω να το πρώτο. Και τι να πήρα απλά μια γιατί ξοδεύτηκες τόσο. Και μετά πήρα. Α, έχει συνέχεια. 6 τρυπητάκια. Αλλά είναι κουρδάκια. Συγγνώμη. Συγγνώμη, αυτός ο φούρνος ποιος είναι. Ο διπλανός που πήρε. Α, δεν είναι αυτός που πήρε. Ναι, ναι. Και εδώ ήταν ένα. Ήταν ένα μόνο κρουασάν σοκολάτα, το οποίο το φάγα στον δρόμο γιατί πήρα. Μουντ. Αυτά. Εντάξει, σας αφήνω τώρα εγώ. Αντίο, ζωή. Μουντ. 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 Καλοκαίρι στο νησί. Φατουσίνη. Τώρα ετοιμαστήκαμε θεωρητικά όλες. Για να πάμε να φάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο που μας είπε και μια κοπέλα. Έχουμε ντυθεί σήμερα πολύ νησί, μπορώ να πω. Και φάγαμε και αυτό μας έφερε η Ιωάννα. Και θα δούμε τι άλλο. Λοιπόν, σε εξηγώθηκε πάρα πολύ καιρό και δεν είχες νοιάσει τίποτα. Ποτέ τώρα κατάλαβες τη στιγμή που μου εξηγεί κάποιος κάτι, χωρίς να έχω οπτική επαφή, δεν συγκεντρώνομαι επίτηδες, γιατί λέω δεν έχει νόημα. Έτσι και στην ιστορία τρίτης ηλικίου, παιδιά. Αν δεν είχα το βιβλίο μπροστά, δεν μπορούσα να μάθω απ' έξω. Λοιπόν, το τελευταίο outfit check. Σήμερα πολύ ίδιες. Πάμε για φαγητάκι, όπως σας είπα. Περιμένουμε και την Ιωάννη να ετοιμαστεί. Και φεύγουμε. Βλέπετε πώς ξεκίνησε αυτό το vlog από άποψη διάθεσης και ορμονών και βλέπετε πώς κλείνει. Καταλήγουμε στο εξής συμπέρασμα. Η συναναστροφή και η κοινωνικοποίηση πάντα
βελτιώνει την κατάστασή σου, ασχέτως. Πολλά και η μουσικούλα, γιατί πρέπει να αποδεχτείς ότι τις έχω καταλάβει πλήρως και πλέον βάζω ένα τραγούδι και κατένεις φάση στο ρυθμό κατευθείαν. Ναι. Αλλά γενικά έχει καταλάβει πολλά. Γενικά έχω καταλάβει πολύ. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Δεν είναι, ούτε και εσάς είναι. Κατάλαβες. Θέλω να βγάλω το... Αλλά περνάμε καλά γενικά. Αυτό το κορίτσι εκεί μας πέρασε αυτό το τέλειο ποτό. Στήθηκε μήνυμα χθες. Και τώρα παραγγέλνουμε φαγητό και δείτε λίγο. Ευχαριστούμε, Αναστασία. Ευχαριστούμε. Okay. Αυτό είναι το κατσικίσιο το τυρί του σεφ. Να σας ζητήσουμε και μία χάρη. Τι ωραία που είναι η υδρά. Να, αυτό που έπιασα, πολύ ωραία είναι. Καλημέρα. Από συναυλία εδώ, θέατρο δάσους. Με στείλες σαν βήματά σου. Ζω μονάχα για να με κοντά σου. Λοιπόν, outfit check. Φεύγουμε σήμερα. Το έχετε καταλάβει ότι φεύγουμε, έτσι. Θέλω να σας δείξω λίγο την κατάσταση στην τρέχουσα. Όλα τα δει που βλέπω στους δρόμους. Λοιπόν, εμείς πρέπει να πάμε τα πιάτα σβέλτιστες τώρα, έτσι. Δείτε λίγο την κατάσταση. Τα γλυκά πρωινά. Έλα, εντάξει. Αυτό θέλαμε. Τι σαλατούλες έχει, so cute. Κουπάκι, Αθήνα, τα καταφέραμε. Στο φούρνο. Πραγματικά κάποια στιγμή ένιωσα ότι όταν περιμέναμε ταξί, άρχισα να νιώθω εδώ πάνω ένα κάψιμο στο μέτωπο και εδώ. Α, παίζει και ένα κάηκα λίγο εδώ. Απίστευτο. Απίστευτο που εγώ για να, μην και, για να καώ, φαντάζομαι. Εγώ έχω καεί λίγο. Αλλά το πολύ πολύ ελάχιστο. Στο τσάκ το πρόλαβες. Ναι, στο τσάκ. Αυτό το ταξίδι λοιπόν τελείωσε. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή είχαμε να κάνουμε και πάρα πολλά, τα οποία θα τα δείτε όλα εν καιρό. Πάρα πολύ. Το βίντεο αυτό ανεβαίνει Τετάρτη, άρα λογικά δεν θα έχουμε ανεβάσει ακόμα, αλλά εκείνη τη βδομάδα έτσι σιγά σιγά θα τα δείτε όλα και ελπίζουμε ναι. Να σας αρέσουν πάρα πολύ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, ήταν σε πολλούς τομείς ευεργετικό αυτό το ταξίδι. Ναι. Τώρα Αθήνα και σκεφτόμαστε ήδη που θέλουμε να πάμε του χρόνου. Ελπίζουμε να έχουμε τη δυνατότητα. Και... Είπα να μην το πω. Είπα να μην το πω, αλλά ευτυχώς έχουμε εδώ την Πινελόπη που τα κανονίζει όλα. Αισιοδοξία. Αφήσαμε την Ιωάννα και αυτή να πάει σπίτι της, την κουράσαμε και αυτήν. Και τράβηξε και αυτή. Και τώρα εδώ θα με φιλέψει λίγο. Ε? Έχω πρώτη δέσματα και δέσματα, εκλεφτά. Ναι. Αυτά. Λοιπόν, κλείνω το vlog εδώ. Θα πούμε στο επόμενο, φιλάκια. Να δείτε και το vlog της Πινελόπης. Να δείτε δηλαδή τα πλάνα από δύο φορές, αυτό εννοούσα. Όχι, εντάξει, έχουν πολύ διαφορετικά. Είναι όλα διαφορετικά. Είναι όντως διαφορετικά. Άλλες στιγμές σκέφτεται την Πινελόπη να βγάλει, άλλες εγώ. Πολύ λίγα σημεία είναι κοινά και πάλι ο καθένας λέει κάτι άλλο. Έτσι. Πολλά φιλιά. Να τρώτε.